Πάω στον καθηγητή Σχολή Ευελπίδων και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στα ζητήματα της γεωπολιτικής, της στρατηγικής άμυνας και των εξοπλισμών, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Θα σας ρωτήσω εντελώς αυτό που είπε ο στρατής προβοκατόρικα. Αν ο Μπλίνκεν ζητάει από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα σύνορα, είμαι σαφής, τα σύνορά της με την Ουκρανία. Ξέρετε, οι Αμερικανοί μπορεί να μην το ξέρουν, εσείς το ξέρετε, το λέω για τους ακροατές, συνορεύουν οι δύο χώρες. Με την ίδια λογική δεν μπορούσε να σου πει και ο Ερντογάν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση, πάρ' το στρατό από τα νησιά. Ναι, είναι ακριβώς έτσι και φυσικά αυτή είναι μια παρανοϊκή απέτηση σε περίπτωση που δεν θα γινόταν βέβαια, αλλά σε περίπτωση που γινόταν αποδεκτή από πλευράς της Ρωσίας, σημαίνει ότι η Ρωσία αυτοκτονούσε γεωπολιτικά και θα έπαβε να λειτουργεί ως κανονική χώρα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια ξένη δύναμη να σου επιβάλλει να μετακινήσεις ή να μην μετακινήσεις οποιαδήποτε στρατιωτική σου δύναμη από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειάς σου. Αυτό είναι απόλυτο κυριαρχικό δικαίωμα. Οπότε ναι, όντως δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα η Ρωσία. Θα ήταν γεωπολιτική αυτοκτονία για αυτήν και φυσικά θα ήταν και η απόλυτη πολιτική αυτοκτονία του Προέδρου Πούτιν αν έκανε κάτι τέτοιο. Τώρα κύριε Γρίβα, επειδή ξέρω ότι όχι απλά παρακολουθείτε, σας ενδιαφέρει πάντα η μεγάλη εικόνα. Στην πραγματικότητα, επειδή εμείς επιμένουμε ότι και για την ανθρωπότητα και για την Ευρώπη περαιτέρω είναι οριακές οι καταστάσεις. Διότι μπορεί να ξεκινάνε με άλλη λογική ένα μπράντεφερ, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξουν. Διότι αν ξεσπάσει μία πολεμική, οπουδήποτε σύγκρουση, ποτέ δεν ξέρεις τι προεκτάσεις μπορεί να πάρει. Το ερώτημα είναι λοιπόν πόσο και για ποιους είναι κρίσιμα τα πράγματα αυτή την περίοδο. Καταρχήν, είναι κρίσιμα για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή. Και είναι επικίνδυνη γιατί ισχύει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι σε αντίθεση με την τρέχουσα αντίληψη ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν έτσι ψυχρούς σχεδιασμούς και ελέγχουν τα πάντα κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τα χρόνια του ψυχρού πολέμου το γνωρίζαμε που υπήρχε μια πολύ σοβαρή, να το πούμε έτσι, στρατηγική διανόηση και ήταν μέσα στο πλέγμα εξουσίας. Υπήρχε, ας πούμε, ο μέγας στρατηγιστής της πυρηνικής εποχής, ο Χέρμαν Καν, που είχε τονίσει επανειλημμένως ότι πολλά πράγματα, μάλλον μέσω μιας διαδικασίας κλιμάκωσης, μια απλή σύγκρουση, μια απλή, έτσι, ένα θερμό επεισόδιο, θα λέγαμε σήμερα, μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό θερμοπυρηνικό πόλεμο. Ο πρόεδρος Κένεντι είχε επηρεαστεί πολύ από μια μελέτη, ένα βιβλίο, το The Guns of August, τα κανόνια του Αυγούστου, μια συγγραφέας, δεν θυμάμαι το όνομά της, πολιτικής επιστήμονας Αμερικανίδας, που έλεγε ότι πως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από μια παρόμοια διαδικασία, ένα ντόμινο εξελίξεων, που ουσιαστικά έφερε τους ηγέτες των χωρών ενώπιον αποφάσεων που δεν θέλαν να πάρουν. Λοιπόν, και το είχε Ευαγγέλιο αυτό το βιβλίο και λειτουργήσε πάρα πολύ απομειωτικά στην κλιμάκωση της έντασης στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Οπότε σήμερα δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Από την άλλη, είναι δύσκολο να γίνει κάτι ακραίο, γιατί θεωρώ ότι, νομίζω ότι εμέσως πριν σαφώς, τόσο το ΝΑΤΟ ως οργανισμός, όσο πολλές επιμέρους χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στηρίξουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Οπότε είμαι αισιόδοξος υπό την έννοια ότι δύσκολα οι Ουκρανοί θα πάρουν την απόφαση να κάνουν το απονενοημένο διάβημα να επιτεθούν στις περιοχές που έχουν της Ανατολικής Ουκρανίας που έχουν αυτονομηθεί. Και θεωρώ περίπου αδιανόητο ότι εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα εισβάλλουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Υπάρχει μία διαφορετική ανάγνωση. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας περίπου το έχει πει, ότι εδώ με την πίεση από τους συμμάχους μας στη Δύση, κινδυνεύουμε εμείς να μετατραπούμε από χώρα σε χώρο και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται κανείς, γι' αυτό και ψάχνει τον Πούτιν στο τηλέφωνο. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα προστατεύσουμε και οι συμμαχοί τους, οι Εγγλέζοι κτλ. Την Ουκρανία, και οι Ρώσοι απαντάνε ότι δεν είναι θέμα Ουκρανίας. Είναι θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας και ειρήνης και συνεργασίας και μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία δεν τις νοιάζει να καταστρέψουν και την Ουκρανία αρκεί να δημιουργούν θέμα σε εμάς. Τα λέω περιληπτικά. Εσείς πώς το προσεγγίζετε το όλο ζήτημα? Καταρχάς είναι ένα ενδοουκρανικό πρόβλημα. Το ξέραμε πέραν από διεθνές, είναι και ενδοουκρανικό. Δεν το ξεκίνησαν οι Ρώσοι δηλαδή για να προωθήσουν τις θέσεις τους.
Είναι κάτι το γνωρίζαμε πολύ καλά, ότι με το που δημιουργήθηκε η Ουκρανία για πρώτη φορά στην ιστορία της που γίνει ανεξάρτητη χώρα, γνωρίζαμε ότι είναι μια διαιρεμένη χώρα. Υπάρχει μια αόρατη τομή. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι, το οποίο μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν Ουκρανία, την περιοχή του Λβίβ, όπως λένε οι Ουκρανοί, του Λβό που λένε οι Ρώσοι, που ενσωματώθηκε από τον Στάλιν, που είναι ακραία αντιρωσικό. Ακόμη και στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ακραία αντιρωσικό. Και είναι οι ανατολικές περιοχές που στην πραγματικότητα είναι ρωσικές. Φιλοναζιστικό λοιπόν, ήταν, όχι απλά ακραία αντιρωσικό, φιλοναζιστικό. Αφού... Ακριβώς. Ναι, να σας πω και επιπλέον ότι οι ακροατές που σας ακούγαν λένε, εννοεί ο κύριος Γρίβας το βιβλίο της Μπάρμπαρα Τούτσμαν, τα κανόνια του Αυγούστου. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε. Το είχε Ευαγγέλιο Κένεντι. Λοιπόν, και ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησε την κρίση των πυράβλων να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που να μην οδηγήσει σε πυρηνικό αφανισμό. Λοιπόν, από την αλυσία αυτό που είπατε, δηλαδή κατά την άποψή μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου επιτρέψετε ένα ρήμα, τσιγκλάνε την Ουκρανία στο να οδηγηθεί σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, στην οποία θα χάσει η Ουκρανία, είναι δεδομένο, θα συντριβεί στρατιωτικά, από την άλλη θα χάσει και η Ρωσία. Γιατί θα χάσει η Ρωσία? Γιατί πολύ απλά θα βρεθεί με μια χώρα, ό,τι θα έχει, ναι μεν, μάλλον θα ενσωματώσει το ανατολικό κομμάτι στη ρωσική επικράτεια, όπως έκανε και με την Κριμαία. Από την άλλη όμως αυτό θα τη φέρει πλέον σε ολοκληρωτική και απόλυτη ρήξη με τη Δυτική Ευρώπη, οπότε θα υπάρχει σαφώς πλέον ένας διαχωρισμός. Η Ευρώπη δηλαδή θα τελειώνει στον Δνίπερο, και μετά το εναπομείνον τμήμα της Ουκρανίας θα είναι πλέον μια ακραία αντιρωσική χώρα εν συνόλο, και αυτό θα είναι μια μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεωρεί την Ουκρανία ως κομμάτι της Ρωσίας. Άλλωστε εκεί γεννήθηκε το ρωσικό έθνος. Θα είναι δηλαδή ένας ακόμη ακροτηριασμός της Ρωσίας δια της νίκης της. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θέλει η ρωσική στρατηγική. Ανεξαρτήτως αν υπάρχουν φωνές μέσα στη Ρωσία που ζητάνε αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι αυτό που είπατε, ότι είναι θέμα, δηλαδή είναι τεράστιο λάθος να κοιτάμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος είναι καλός ή κακός. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε χωριστεί σε στρατόπεδα, φιλορώσοι και αντιρώσοι. Σωστά το λέτε. Θέμα είναι να υπάρχει μια γεωγραφία ασφάλειας τέτοια, που όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον, που είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, πολύ πιο μυσαλόδοξο από ό,τι ήταν αυτός που ζήσαμε το παρελθόν, η γεωγραφία να μην έχει σημεία τέτοια που να οδηγούν σε κρίσεις, όπως ήταν ας πούμε το Βερολίνο στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η γεωγραφία ασφάλειας σημαίνει ότι δέχεσαι ότι και ο αντίπαλός σου πρέπει να έχει έναν χώρο, εν πάση περιπτώσει, που να του προσφέρει ασφάλεια. Δεν κοιτάς αν είναι καλός ή κακός. Πάντως, κύριε Γρίβα, εγώ παρατηρώ ότι η Ρωσία, γιατί καλά το λέτε, ενώ θα μπορούσε, δεν βάζει θέμα ιστορίας αποκτητική άποψη. Στις δηλώσεις επίσημες τουλάχιστον, βλέπω ότι το βάζει μόνο από άποψη κοινής ιστορίας των δύο λαών, και κανείς δεν φαίνεται να το ζητάει μέσα στη Ρωσία. Λένε όμως οι Ρώσοι, και θέλω να μου το σχολιάσετε, ότι ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εσείς κατά παράβαση όλων των συμφωνιών με τελευταία αυτή της Κωνσταντινούπολης κάνετε, και το λένε για τους Αμερικανούς και φυσικά για τον ΝΑΤΟ που σέρνουν, νομίζω, τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έχουμε υπογράψει. Τι μου λέτε εδώ πέρα, εσείς στην ουσία παραβιάζετε ένα σύστημα ασφάλειας και ειρήνης. Οι Αμερικανοί απαντούνε, μα εσείς ισορρεύει στρατεύμα στα σύνορα με την Ουκρανία. Προφανώς, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη γεωγραφία υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι, το λέω υπαινικτικά για τους Αμερικανούς πολίτες, μια χαρά είναι οι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα ζήτημα με τη γεωγραφία. Για πείτε μου λίγο. Ναι, αυτή τη στιγμή παίζεται, νομίζω είμαστε στην πρώτη φάση αυτού του νέου ψυχρού πολέμου. Κατά κάποιο τρόπο οι δύο μεγάλοι παίχτες, γιατί οι δύο μεγάλοι παίχτες θα παραμείνουν η Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, σε αντίθεση με την τρέχουσα αντίληψη, είναι πιο πίσω, παρόλο την ενίσχυση της ισχύος της, τοποθετούν τα πιόνια τους. Και κυρίως το πρώτο πιόνι σε ένα τέτοιο είδους αντιπαράθεση είναι το γόητρο. Δηλαδή και οι δύο προσπαθούν να, κατά κάποιο τρόπο, να επιβληθούν δια του γόητρου, να επιβληθούν ψυχολογικά πάνω στον αντίπαλο. Γι' αυτό έχουμε εγκλωβιστεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εννοείται ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να κάνουν πίσω αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Από την άλλη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτές, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, να εμφανιστούν ότι δίνουν δίκιο στη Ρωσία. Οπότε πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το μπράντεφερ.
το οποίο όμως κατά την ταπεινή μου άποψη δύσκολα θα ολιστήσει σε, σε θερμή αντιπάραθεση. Για την Ευρώπη... Εκτός άμα χαθεί ο έλεγχος. Εκτός άμα χαθεί ο έλεγχος. Και εκτός αν υπάρχουν και στημένες προβοκάτσεις. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης μπορεί να υπάρξουν λανθασμένες εκτιμήσεις. Οι Αμερικανοί ειδικεύονται σε αυτό. Ας πούμε, ο πόλεμος της Κορέας σε μεγάλο βαθμό ξέσπασε γιατί ο Άτσεσον τότε είχε περάσει στο σαφές μήνυμα ότι η Κορεατική Χερσόνησος, η Νότιος Κορέα δηλαδή, δεν ανήκει στη σφαίρα των ζωτικών σφαιρόντων, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει, των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας το μήνυμα και στη Βόρειο Κορέα και στην Κίνα ότι, παιδιά, εδώ μπορούμε να εισέλθουμε χωρίς να υπάρξει αμερικανική αντίδραση. Πολλές φορές γίνονται τέτοιες λανθασμένες εκτιμήσεις ένθεν και ένθεν, και αυτό είναι το επικίνδυνο σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όπως επίσης οι Αμερικανοί θεωρούσαν τότε ότι και η Κορέα, αλλά η Βόρειος Κορέα, αλλά και η Κίνα είναι όργανα 100% της Μόσχας. Οπότε θεωρούσαν ότι η Μόσχα δεν θα κάνει κάποια κίνηση και θεωρούσαν και αυτό δεν μπορεί να συμβεί τίποτα στην Κορέα. Οπότε η ιστορία μας δείχνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος, παρόλες τις διαθέσεις των εμπλεκομένων να μην προχωρήσουν σε θερμή αντιπαράθεση. Λέει ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Γρίβα. Μη λέμε ότι η Κίνα είναι αδύναμη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αδύναμη. Όμως η Κίνα, λέει ο ακροατής, μήπως κύριε Γρίβα, επειδή θέλει ειρηνική διευθέτηση, γι' αυτό το λόγο απέχει από το να υποδαβλίζει την ένταση με δηλώσεις. Ναι, είναι σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ρητορικά αυτό το peaceful rise of China, η ειρηνική άνοδος της Κίνας είναι το σλόγγαν τους. Επίσης αυτοί λειτουργούν σε άλλο χρονικό ορίζοντα από ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι, δηλαδή τα σχέδιά τους είναι εξαιρετικά μακρόπνοα. Αλλά επίσης το σημαντικό είναι ότι η Κίνα, όσο ανέρχεται η ισχύ της, ανέρχονται και οι αδυναμίες της. Είναι μια χώρα εξαρτώμενη από το εξωτερικό. Οπότε χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό την Ρωσία για πάρα πολλούς λόγους. Και αν πάμε σε θέμα σκληρής ισχύος, ναι μεν η κινέζικη ισχύ αυξάνεται και αυξάνεται δραματικά, αλλά τοπικά και όσον αφορά το κρίσιμη σημασία πυρηνικό οπλοστάσιο, όχι γιατί θα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο, αλλά γιατί στον ψυχρό πόλεμο παίζει και τεράστιο σημειολογικό ρόλο, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας είναι μικροσκοπικό σε σχέση με τις δυνατότητες της χώρας. Και δεν μπορεί, χρειάζεται δηλαδή, θα παραμείνει, κατά την άποψή μου, η Ρωσία θα παραμείνει ο κύριος παίκτης σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο, σε συνεργασία όμως, σε συνδυασμό με την Κίνα. Άλλωστε, αυτή η δήλωση του πριν από μερικές μέρες του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών, που κατά την άποψή μου είναι πρωτοφανής, η Κίνα δύσκολα παίρνει επίσημα θέση, που στηρίζει τη Ρωσία στο θέμα της Ουκρανίας, μας δείχνει ότι η συνεργασία των δύο αυτών χωρών γίνεται ολοένα και πιο βαθιά, ολοένα και πιο ουσιαστική. Οπότε πλέον πρέπει να μιλάμε για άξονα Πεκίνου Μόσχας, έστω και αν είναι άτυπος. Λέει άλλος ακροατής, καλημέρα στον κύριο Γρίβα. Παίρνοντας υπόψη τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και έναντι των Κούρδων και έναντι των αντιπάλων των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και αλλού, η Ουκρανία μπορεί να εμπιστευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση, ή να το πω λέει κάπως διαφορετικά? Όσοι στηρίζονται μονόπατα στην προστασία δήθεν των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, μήπως τελικά δεν καταλαβαίνουν τι θα συμβεί στο μέλλον τους? Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα αδειάσουν την Ουκρανία, να το πούμε έτσι, αλλά από την άλλη. Δεν ξέρω και αν θα θέλανε, πώς θα μπορούσαν να τη στηρίξουν, δεδομένου ότι δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Όπως το είπε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Δηλαδή, δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Πολλό δε μάλλον δεν προβλέπεται κανενός είδους αυτοματοποιημένη αντίδραση συνολικά. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνει, να συγκληθεί τα αρμόδια όργανα, κυρίως επίπεδο κορυφής, και να βγει απόφαση με ομοφωνία. Όλες οι χώρες μέσα σε αυτό το πληθωριστικό ΝΑΤΟ που υπάρχει σήμερα, που πολλές έχουν ανοίγματα στη Ρωσία, πρώτη και καλύτερη η Τουρκία, η οποία ναι μεν από τη μία στηρίζει και θέλει να εξελιχθεί σε στρατηγικό σύμμαχο της Ουκρανίας, από την άλλη πουλάει στους Ρώσους ξεκάθαρα πλέον ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ αν προκύψει κάτι θα λειτουργήσω ως η άμμο στα γρανάζια του νατοϊκού μηχανισμού. Και δηλαδή πώς μπορεί αυτό το σημερινό ΝΑΤΟ, που είναι πληθωριστικό, επαναλαμβάνω, έχει πολλές χώρες με διαφορετικές γεωπολιτικές στοχοθετήσεις και ταυτότητες, να λειτουργήσει ομοθύμως και να εμπλακεί στο να στηρίξει στρατιωτικά μια χώρα που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ εναντίον μιας χώρας
η οποία έχει ένα πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να καταστρέψει τον πλανήτη αν φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Λέει εδώ άλλος ακροατής. Η Ουκρανία δεν χρειάζεται να δει το μέλλον, κύριε Γρίβα. Ήδη με το Μεϊντάν έχασε την Κρυμαία και τον Ντομπάς. Έχει εκεί να πατήσει της κυβέρνησης πόδι 8 χρόνια. Δηλαδή στην ουσία ακροτηριάστηκε. Και ποιος ενερχίστρωσε το Μεϊντάν? Οι φίλοι τους οι Αμερικάνοι, λέει, και οι Γερμανοί. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή και όσοι εδώ στην Ελλάδα είναι σαν αντιρώσοι και μιλάνε για ρωσική επιθετικότητα κτλ. Εντάξει, δεν θέλουμε να αθώσουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι και αυτή μια μεγάλη δύναμη και παίζει με σκληρό ομό κινησμό, προωθεί και στρατηγικά τη συμφέροντα. Αλλά από την άλλη, δεν προχώρησε στο να καταλάβει την Κρυμαία με το καλημέρα, που θα μπορούσε να το κάνει δηλαδή όταν έγινε ανεξάρτητη η Ουκρανία ή πιο μετά. Δηλαδή ήθελε να διατηρήσει ένα modus vivendi με την Ουκρανία και κάποια στιγμή στο μέλλον να την ξανατραβήξει στην τροχιά της με βάση την κοινή κληρονομιά, την εθνοφιλετική συγγένεια κλπ. Και την ιστορική σχέση. Λοιπόν, αλλά μόνο όταν έγινε το πραξικόπημα εναρχιστρωμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε σε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι πιθανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να σπρώξουν την Ουκρανία προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και με διχοτόμηση της Ουκρανίας, για να έχουν πλέον μια ανεξέλεγκτα αντιρωσική χώρα στην περιοχή, να έχει ενισχυθεί έτσι περαιτέρω η στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας. Δεν θα μπει, και πάλι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ κατά την άποψή μου. Άρα και για τη Ρωσία δεν έχει σημασία αν είναι ή δεν είναι. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνει ότι αν θέλει το ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί να κάνουν αυτό που θέλουν, θα το προχωρήσουν. Αλλού είναι το κλειδί. Και τι θα σήμαινε αν παρόλα αυτά πάμε σε αναμέτρηση? Έχετε πει εσείς ότι η Ευρώπη θα πάει πολύ πιο πίσω ακόμη. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι μέσα σε αυτό το μεγαλύτερο, το παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία Ρωσία η οποία θα έχει αποκοπεί συνειδησιακά, υπαρξιακά, φαντασιακά αν θέλετε από τον ευρωπαϊκό κορμό, δηλαδή θα θεωρείται πλέον ότι είναι η Ευρώπη και η Ρωσία, θα έχουμε μία μικρή Ευρώπη που θα τελειώνει στο Δνήπερο, θα έχουμε μία Ευρώπη η οποία πλέον θα έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία, την έχει ήδη χάσει σε πέρα τεχνολογίας, οικονομίας και. Οπότε δεν ξέρω εάν αυτό το γεωπολιτικό σχήμα που λέμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή, ως ανεξάρτητο, όχι ανεξάρτητο, ως διακριτό γεωπολιτικό σχήμα στον πλανήτη θα συνεχίσει να υφίσταται. Αυτή θα έχουμε δηλαδή μια. Η Ρωσία θα οθηθεί προς την πλευρά της Ασίας, μέσω της σχέσης με την Κίνα, της αναγκαστικής σχέσης πλέον, αλλά και γενικότερα θα δημιουργηθεί μια υπερασία και μια μικρή Ευρώπη, που θα είναι μια μικρή απόλυξη στην ευρασιατική Ήπειρο. Εκεί πλέον με τεράστια εσωτερικά προβλήματα και σε πολλαπλά επίπεδα. Οπότε εκεί πλέον σε βάθος χρόνου δεν είναι καλά τα πράγματα για την Ευρώπη σε καμία περίπτωση. Mm. Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να κάνεις τα χατήρια της Ρωσίας. Αλλά οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν μόνιμες. Ήταν κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Ρωσία ποτέ δεν θεωρήθηκε, ακόμη και στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ότι ήταν εκτός Ευρώπης. Και στο φαντασιακό αυτό επίπεδο, αλλά και ως αρχιτεκτονική ασφάλεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Να έρθω λίγο στην Ελλάδα, γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι που μου στείλαν και μου ζητάνε πάρα πολύ να το σχολιάσετε. Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον φαίνεται. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει εδώ ο φίλος ο Σημεών, η εξωτερική πολιτική της δικής μας κυβέρνησης που το πάει. Κύριε Γρίβα, λέει, θα ήθελα ένα σχόλιο στην είδηση που φαίνεται να φέρει την αναστάτωση του Βελιγραδίου για την αναβάθμιση σε αυτή την περίοδο της εμπορικής αποστολής του Κωσόβου στην Αθήνα, που τον Ιούνιο μετατράπηκε σε γραφείο συμφερόντων του Προτεκτοράτου. Έτσι το λέει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι το Κόσοβο είναι η πρώτη στρέβλωση στο βαλκανικό ευρωπαϊκό χώρο. Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχει μια, θα έλεγα, μια έλλειψη σοβαρής βαλκανικής στρατηγικής στην Ελλάδα. Εδώ και χρόνια υπάρχει. Αυτή η απόλυτη ταύτιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας έχει οδηγήσει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας οδήγησε, που δεν είναι τώρα, είναι εδώ και χρόνια, μας οδήγησε καταρχάς σε μεγάλο βαθμό στην καταστρεπτική συμφωνία των Πρεσπών και επίσης μας δεσμεύει εντός εισαγωγικών σε μια πολύ καλή σχέση με το Κωσυφοπαίδιο, με το Κόσοβο και την σωμάτωσή του στην Ατλαντική Δομή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, οπότε
Κατά την άποψή μου, όλα αυτά δείχνουν έλλειψη στρατηγικής. Είναι λανθασμένες ενέργειες, να το πούμε ευγενικά, και δείχνουν έλλειψη μακρόπνοης στρατηγικής. Mm. Δεν νομίζω δηλαδή η βαλκανική στρατηγική, όχι της κυβέρνησης τώρα, γενικότερα του ελληνικού κράτους να διεκδικεί δάφνες ορθολογισμού. Άρα, για να το πάω πιο γρήγορα, γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι μεγάλο συνέχεια, και η Αλεξανδρούπολη για σας είναι ένα θέμα από πλευράς Ελλάδας σε αυτή την κρίση. Σαφώς είναι ένα θέμα. Μας έχει τοποθετήσει στην αιχμή του δόρατος της αντιρωσικής αρχιτεκτονικής, χωρίς να πάρουμε ανταλλάγματα, το τονίζω αυτό. Τώρα τα ανταλλάγματα είναι μερικά τεθωρακισμένα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορούμε καν να τους τοποθετήσουμε όπλα εμείς, γιατί πρέπει να πάμε στην Αμερική αν θέλουμε να βάλουμε καινούργια όπλα. Τότε εντάξει, αυτό δεν αξίζει καν σχολιασμού. Λοιπόν, έχουμε μπει στην αιχμή του δόρατος χωρίς να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη. Αντιθέτως, μας έχει μετατρέψει σε ένα δεδομένο πλέον εξάρτημα της αμερικανικής στρατηγικής. Συνακόλουθα δίνει το ελεύθερο στις Ηνωμένες Πολιτείες να λειτουργήσουν με μια πολιτική κατευνασμού εναντί της Τουρκίας εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων και των ελληνικών θέσεων, ώστε να ρημουλκίσουν την Τουρκία ξανά στο δυτικό στρατόπεδο που είναι το μεγάλο τους όνειρο. Mm. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι ο Μόσχος ο Συτευτός για τον Άσωτο Ιό σπάθηκε. Εντάξει, ο Άσωτος Ιός είναι η Τουρκία στην ατοϊκή αρχιτεκτονική. Τώρα, αν σε βάθος χρόνου η Τουρκία οδηγηθεί σε ολοκληρωτική και απόλυτη σύγκρουση με το δυτικό κόσμο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έχει ρεαλιστική πρόοπτικη. Άλλος ακροατής, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γρίβα. Έχω όμως κάποιες επισημάνσεις να του κάνω. Γιατί να λέμε ότι πρέπει να υπολογίσει η χώρα μας τη στάση της με κριτήριο τα όποια ανταλλάγματα? Είμαστε μια μικρή χώρα πλην έντιμη, πρέπει να το θυμίσω αυτό, λέει. Και δεύτερον, γιατί λέει ότι η Ρωσία θα αποκοπεί από την Ευρώπη? Υφίσταται Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα παρά μόνο στα χαρτιά και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς οι λαοί στο Νότο? Μήπως τελικά αυτός που αποκόπτεται από το μέλλον, αν βαθύνει η κρίση, θα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που στο κάτω-κάτω της γραφής αυτή γυδνιάζει με τη Ρωσία? Αυτή έχει σχέσεις αλληλεξάρτησης και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Ναι, είναι και εμένα η άποψή μου αυτή. Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους που η Ευρώπη κινδυνεύει, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, είναι ότι τίνει να ταυτιστεί η έννοια της Ευρώπης με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όταν θυμάστε για τον Brexit, λέγαμε η Μεγάλη Βρετανία φεύγει από την Ευρώπη. Λες και άνοιξε πανιά και φεύγει, πάει στον Ειρηνικό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δύναμης, να το πούμε έτσι, και του γεγονότος ότι διαχωρίζονταν ο Σύπηρος από την υπόλοιπη Ευρασία, ήταν αυτό ακριβώς ο γεωπολιτικός της πλουραλισμός, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταργηθεί. Λοιπόν, εάν καταργούντανε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια γεωπολιτική υπεροντότητα, μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει θα το συζητάγαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Mm. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στερεί μεγάλο κομμάτι της ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών χωρών, από την άλλη δεν έχει κάποια δική της υπόσταση. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Όταν λοιπόν θεωρείς ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρώπη, και πλέον η Ρωσία δεν είναι Ευρώπη, τότε έχει δημιουργήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο χάσμα. Μου λέει εδώ ο Στρατής ο Μαζίδης από το Free Pen, πέστε στον κύριο Γρίβα ότι πάντως ο Ταγίπ δεν έχει τέτοια διλήμματα. Άρον αύριο πάει στο Κίεβο για να δει το Ζελένσκι και δηλώνει ότι το κάνει, λέει, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, και έχει πάρει θέση, λέει, με το φίλο του το Ζελένσκι, του δίνει εκεί και τα Μπάιρακταρ. Ναι, είναι δεδομένο ότι θέλει να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με την Ουκρανία. Η Ουκρανία παρεπιπτόντως έχει μια σοβαρή πολεμική βιομηχανία, η οποία μπορεί να κλείσει κάποια κενά της τουρκικής από το εμπάργκο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ήπιο, αλλά υπάρχει το εμπάργκο που υπάρχει εναντίον της. Και επίσης τη θέλει και την Ουκρανία ως αντίβαρο στη σχέση της με τη Ρωσία, ακριβώς για να μην βρεθεί κάποια στιγμή σε... Επειδή θέλω να πάω στο μεγάλο ζήτημα, καταρχάς ένα υποερώτημα να μην το ξεχάσω. Ορθώς είπαμε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σπέβδει στην περιοχή που υπάρχει το ελληνόφωνο στοιχείο. Υπάρχουν όμως κάποια λάθη. Πρώτον, το ελληνόφωνο στοιχείο στην Κρυμαία, το οποίο δεν πήγε να δει, και ισχυρό και αναπτυσσόμενο και χωρίς περιορισμούς, στη ρωσόφωνη. Ωραία.
Στην άλλη πλευρά, στη Μαριούπολη που πήγε, στην ουσία τους έχει απαγορευτεί διασυνταγματικών ρυθμίσεων της ουκρανικής κυβέρνησης η εκφορά της ελληνικής ως μία από τις γλώσσες. Αυτά τα λέω έτσι. Το λάθος ποιο είναι? Είναι δυνατόν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να μην έχει ενημερωθεί πρώτον για την ακρίβεια των ελληνικών παροικιών χρονολογικά και να λέει 700 χρόνια περίπου, και δεύτερον να λέει είμαι στο σημείο επαφής από τη Μαριούπολη Ουκρανίας-Ρωσίας? Δεν πήρε θέση έτσι? Εκεί η Μαριούπολη είναι το σημείο επαφής Ουκρανίας-Ρωσίας ή το σημείο επαφής εν πάση περιπτώσει και λίγο πιο πάνω του δυτικού με το ανατολικό κομμάτι? Αυτά θέλουν προσοχή λίγο, δεν θέλουν? Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι σημειολογία ήθελε να υπηρετήσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που είναι δεδομένο και νομίζω ότι εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ότι η ελληνική κοινότητα, η απειλή για την ελληνική κοινότητα είναι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και επίσης ότι η ελληνική περιοχή, η ελληνική κοινότητα βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία, εάν γίνει το απευκταίο και γίνει πόλεμος, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι με τη ρωσική πλευρά. Άρα θα ήταν τεράστιο λάθος για την Ελλάδα να βρεθεί στο αντιρωσικό στρατόπεδο. Πολλό δε μάλλον να είναι αιχμή του δόρατος της αντιρωσικής αρχιτεκτονικής. Πάντοτε, δηλαδή μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επί κυβερνήσεων που ήταν ακραία αντικομμουνιστικές στην Ελλάδα, πάντοτε η Ελλάδα κρατούσε μια πολιτική ανοιχτών θυρών με τη Μόσχα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κυρίως επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, που πριν είχε ξεκινήσει, αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε, για κάποιο παρανοϊκό λόγο, οδηγηθήκαμε σε μηδενισμό των σχέσεων. Λοιπόν, ναι μεν η Ελλάδα όντως είναι κομμάτι, ο ιζωτικό κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής και, αλλά δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να μιλάει και μερικές καλημέρες με τη Μόσχα και να μην κρατάει μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν είναι εχθρός μας η Ρωσία, όπως προσπαθούν να μας πείσουν εδώ. Σίγουρα δεν είναι η χώρα, δεν είναι το ξανθό γένος, θα μας σώσει κτλ. Αλλά δεν είναι και εχθρός μας. Είναι τεράστιο λάθος αυτό που γίνεται και γίνεται συστηματικά και ενορχιστρωμένα τον τελευταίο καιρό. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ρωσία είναι η απειλή για την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το μεγάλο που σας είπα, σαν γεωπολιτικός και αναλυτής. Θέλω να προσέξετε το εξής, μου το στείλαν, το βρήκα από τα πιο ενδιαφέροντα, δεν πολύ ακούγονται. Λοιπόν, λέει η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, θέλω να τα ακούσετε όλο και να μου πείτε το σχολείο σας. Η κυρία Τρας, αφού είχε πει στο παρελθόν για μογγολικές και ταταρικές εισβολές στην Ουκρανία, περίεργο αυτό, λέει το εξής στο BBC. Πιστεύουμε ότι με μεγάλο βαθμό πιθανότητας ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να εισβάλλει στην Ουκρανία. Γι' αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε χρησιμοποιώντας μέτρα περιορισμού και τη διπλωματία για να τον πείσουμε να απέχει από κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε το καθεστώς των κυρώσεών μας. Εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να ψηφίσουμε νέους νόμους, ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε αυτούς τους στόχους, αυτούς που είναι κλειδί για τη συνέχιση της ύπαρξης του ρωσικού καθεστώτος για να διατηρηθεί το Κρεμλίνο στην εξουσία. Συνεχίζουμε επίσης να παρέχουμε πρόσθετη υποστήριξη στους συμμάχους μας στη Βαλτική, εκεί στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και να προμηθεύουμε αμυντικό εξοπλισμό στους Ουκρανούς. Και απαντάει η Ζαχάροβα, αυτό θέλω να μας σχολιάσετε όλο μαζί. Κυρία Τρας, οι γνώσεις σας στην ιστορία δεν συγκρίνονται με τις γνώσεις σας στη γεωγραφία. Για να υπερασπιστείτε τη Βαλτική, πρέπει να ενεργήσετε όχι μέσω της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μέσω της Βαλτικής. Τα κράτη της Βαλτικής ονομάζονται έτσι, στα αγγλικά Baltic States, επειδή βρίσκονται στις ακτές αυτής της θάλασσας και όχι στη Μαύρη Θάλασσα. Το ΝΑΤΟ έχει την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Δανία στη Βαλτική. Κυρία Τρας, για πάνω ενδεχόμενο η Βρετανία είναι στο ΝΑΤΟ και η Βαλτική δεν είναι απλώς μια εταιρεία ζυθοποιίας, εκτός από τα 3 μέλη της Βαλτικής. Είναι τρομακτικό να φανταστεί κανείς τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών να μεταβαίνει από ένα τάγκ σε ένα αεροπλανοφόρο για να σώσει τους κατοίκους της Βαλτικής από τη Μαύρη Θάλασσα, να περάσει κρυφά από την Κελτική Θάλασσα στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας το Βόσπορο, και στη συνέχεια μέσω του στενού του Κέρτς θα προσπαθήσει να μπει στη διόρυγα Βόλγα Βαλτικής, απαρατήρητη από τη Ρωσία. Και στο σημείο αυτό μπαίνει και η Βαλτική Θάλασσα. Εδώ είμαστε. Το κυριότερο είναι ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν θα εξακολουθήσουν να επιμένουν στο ότι δεν υπάρχει γέφυρα στην Κριμαία, επειδή οι Ρώσοι είναι αυτοί που επινόησαν τα πάντα και ότι είναι αδύνατο να κατασκευαστεί κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια ότι η Βρετανική διπλωματία προσεγγίζει πάντα τη Βαλτική Θάλασσα από τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Αρκτικού Ωκεανού? Εδώ νομίζω ότι οι δύο πολιτικοί τα πάνε όλα.
Ναι, τι να πρωτοσχολιάσουμε βέβαια. Εμένα κατά την άποψή μου, μέσα σε αυτές τις δηλώσεις εμφανίζονται αυτές οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες λίμνες της Ευρασίας όπου παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Ο Αρκτικός, η Μαύρη Θάλασσα, η Βαλτική φυσικά και η Ανατολική Μεσόγειος. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια ολιστική αντιπαράθεση Δύσης και Ρωσίας που παίζεται σε αυτές τις τέσσερις μεγάλες λίμνες, να το πούμε έτσι, του Ευρασιατικού συστήματος. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή αναφέρθηκαν οι δημοκρατίες της Βαλτικής. Και επειδή δεν είναι μόνο η γεωγραφική λιθιότητα που μπορεί να έχουν κάποια πολιτικά πρόσωπα, μην ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Εδώ δεν λέγονται τυχαία τα πράγματα. Ναι, ή τουλάχιστον ήταν μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Το Βρετανικό ναυτικό είναι σκιά του παλαιού εαυτού. Σωστό του. Και αυτό. Σωστό. Αλλά είναι και πατάτα να λες. Ναι, σημειολογικά, εν πάση περιπτώσει. Και ως δυνατότητα η Μεγάλη Βρετανία παραμένει. Κύριε Γρυβά, με συγχωρείτε, η Βρετανία όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ναι. Δεν και μάλιστα και πλέον και με τη συνθήκη αυτή με την όκου στην περιβόητη, ας πούμε. Μάλιστα. Εγώ δεν αντιλέγω. Και το ρόλο της στον ειρηνικό. Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε, αλλά προξενεί εντύπωση. Η Υπουργός Εξωτερικών, το Foreign Office, δεν είναι ατύχαιο όργανο με παράδοση και κουλτούρα τεσσάρων αιώνων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από τα χείλη του οποίου κρίνεται η κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση να λέει ότι θα προστατέψει τη Βαλτική μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνετε που το πάω. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν ολίσθημα, εν πάση περιπτώσει, της γλώσσας που ήθελε. Νομίζω ότι οι κουβέντες αυτές εκφράζουν τη λογική αυτή ότι για να ολοκληρωθεί, για να υπάρξει περικύκλωση της Ρωσίας, πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι θάλασσες. Λοιπόν, και από πλευράς η Ρωσία για να έχει τη δυνατότητα να κυριαρχήσει, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι αυτό το γεωστρατηγικό, πρέπει να κυριαρχήσει η ίδια σε αυτές τις τρεις θάλασσες. Κυρίως τον Αρκτικό, τη Βαλτική και μετά τη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο πράγματι υπήρχε άγνοια της γεωγραφίας ή υπήρξε κάποιο λύσιμα της γλώσσας ή κάποιο έμεσο μήνυμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρυβά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.